Πάτρα στο προσκήνιο. Καλησπέρα σας. Θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή μας με τον Σακχαρόντι Διαβήτη. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γούλα, πρόεδρο του Συλλόγου Γλυκιά Ζωή και μέλος στο Πανελλήνιο Όργανο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ασχοληθούμε σήμερα, είπαμε, με το Σακχαρόντι Διαβήτη, να μάθουμε κι εμείς πράγματα που δεν γνωρίζουμε, να σπάσουμε και κάποια ταμπού, είναι η ώρα νομίζω. Έτσι πρέπει. Γιατί υπάρχουν από ό,τι φαίνεται, ακόμη και σήμερα. Δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι καλά. Δυστυχώς, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε εμείς σε νούμερα, είναι μάλλον αρνητικά θα λέγαμε. Φτάνει το 2,8% του παγκόσμιου πληθυσμού, το ποσοστό των ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με σακχαρόντι διαβήτη. Μιλάμε για περίπου 171 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Και το χειρότερο, μέχρι το 2030 μας λένε τα στοιχεία, αυτά τα περιστατικά θα κινηθούν αυξητικά σε σημείο που θα διπλασιαστούν. Αυτό λένε οι προβλέψεις. Είναι όντως έτσι τα πράγματα, είναι όντως αυτή η κατάσταση σήμερα? Δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο που ο σακχαρόντις διαβήτης πλέον είναι η μάστιγα, όπως λένε, του 20ου αιώνα. Κάθε μέρα αυξάνουν τα περιστατικά, ειδικά του τύπου 2. Και ενδεικτικά, εσείς αναφέρετε τα παγκόσμια δεδομένα. Εγώ θα σας πω ότι στην Ελλάδα η διαβητική στο σύνολο είναι 1.300.000 άτομα. Το οποίο το 60 με 90.000 άτομα αριθμούν τα παιδιά, ο ζαχαρός διαβήτης τύπου 1, εν πάση περίπτωση να το πω έτσι, ο νεανικός διαβήτης. Οι υπόλοιποι όλοι εντάσσονται στον τύπου 2. Είναι και κάποιο ποσοστό στο ζαχαροδιαβητική ίσως. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, δεν αρκετά είναι ένα μεγάλο για τον πληθυσμό μας. Ναι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κινούνται αυξητικά αυτά τα νούμερα, όπως είπαμε, και οι προβλέψεις δεν είναι καλές. Δεν είναι καλές γιατί οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πώς είναι η ζωή λοιπόν για τα άτομα με σακχαρόντι διαβήτη? Καταρχήν δεν είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται, να το πούμε έτσι, εξ αρχής. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ζουν καλά, πρέπει να προσέχουν, θα τα πούμε αναλυτικά, τουλάχιστον τις γενικές οδηγίες, πρέπει να προσέχουν, ζουν καλά και έχουν κάποια όπλα στα χέρια τους. Πώς είναι όμως η ζωή έτσι, εσείς που ζείτε και θα πούμε την κατάσταση εκ των έσω? Καταρχήν να αναφέρουμε λίγο το διαχωρισμό του διαβήτη, γιατί για κάποιους ίσως δεν είναι κατανοητό. Ο ζαχαρόντι διαβήτη χωρίζεται κυρίως σε δύο τύπους. Είναι ο ζαχαρόντι διαβήτη τύπου 1, ο οποίος είναι ή αλλιώς νεανικός διαβήτης, ο οποίος οφείλεται καθαρά σε γονιδιακή μετάλλαξη των γονιδίων που κληροδοτούνται από τους γονείς προς τα παιδιά. Δεν είναι κληρονομικός και επέρχεται συνήθως στη ζωή ενός παιδιού ή ενός νέου έπειτα από μία μεγάλη ίωση, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου που θα νοσήσει είναι κατασταλμένο. Εκεί λοιπόν έρχεται και καταστρέφονται τα β' κύτταρα του παγκρέατος, που παράγουν την ινσουλίνη που χρειαζόμαστε, και μας εμφανίζει το διαβήτης τύπου 1. Και σε αυτό είναι που δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε κιόλας καθόλου. Είναι και ο τύπου 2, ο διαβήτης των ενηλίκων, ο οποίος επιτοπλίστων είναι κληρονομικός. Όταν έχουμε κάποιον στην οικογένεια, πρέπει να έχουμε την επαγρύπνηση πάνω μας, ότι μπορεί να μας χτυπήσει και εμάς το καμπανάκι. Είναι η μερική λειτουργία του παγκρέατος ως προς την ινσουλίνη και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα μιλάμε για δύο τύπους. Έτσι. Δύο τύποι. Ο ένας έχει να κάνει με το κληρονομικό κομμάτι, όπου φυστά και την προσοχή σε όλους στο οικογενειακό περιβάλλον για να είναι προσεκτικοί και να έχουν το νου τους, για να μην έρθουν αντιμέτωποι με αυτό ή μήπως έρθουν αντιμέτωποι με αυτό, γιατί να πούμε ότι πολλά άτομα δεν το γνωρίζουν καν. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Είναι γεγονός ότι δεν το γνωρίζουν ή δεν δίνουν σημασία στα συμπτώματα που μπορεί να έχουν. Γιατί συνήθως ο τύπου 2 διαβήτης συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις, καρδιακές παθήσεις, υψηλή χοληστερίνη, χαμηλή HDL. Οπότε το αφήνουν λίγο σε δεύτερη μοίρα, οπότε δίνουν και την κατάλληλη προσοχή. Με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε τις άσχημες καταλήξεις μετά σε συνεργασία όλων των νόσων μαζί, που φτάνουμε κακό σε ακροτηριασμού, σε τύφλωση και ίσως και στο θάνατο αργότερα. Αυτό όμως είναι το τελευταίο άκρο, εφόσον δεν προσέχουμε και δεν δίνουμε σημασία στο διαβήτη.
Ναι, στην περίπτωση λοιπόν του τύπου 2, που είναι κληρονομικός όπως είπαμε, πάλι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη και αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις. Εναι, όταν ένας ασθενής θα έχει αφήσει τελείως τον εαυτό του. Τελείως τον εαυτό του, δεν δίνει καμία σημασία ούτε στις μετρήσεις, ούτε στη θεραπεία, στη διατροφή, γιατί και ο τρόπος ζωής είναι πολύ σημαντικός σε έναν διαβητικό τύπου 2. Και ο διαβήτης λοιπόν τύπου 1 που μπορεί να παρουσιαστεί στον καθένα. Εννοείται. Και είναι χωρίς... ο διαβήτης που μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, έτσι τελείως ανέλπιστα, ναι, όταν θα βρει ουσιαστικά τον οργανισμό μας να μην έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει είτε μετά από κάποια ίωση, είτε μετά από κάποια βαριά κατάσταση που θα περάσει ο οργανισμός. Είναι έτσι? Έτσι, έτσι είναι. Σκεφτείτε ότι μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από τη δεύτερη ημέρα γέννησης ενός μωρού. Είναι γονιδιακό καθαρά. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ούτε πότε θα έρθει, ούτε αν θα έρθει ποτέ στη ζωή μας. Μάλιστα. Να δούμε τώρα λίγο όμως και επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα, πώς είναι η ζωή συντροφιά με τον σακχαρώδη διαβήτη, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να, όπως είπαμε, να αφήσουμε να περνάει έτσι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πώς είναι η ζωή λοιπόν, είναι δύσκολη η καθημερινότητα? Η καθημερινότητα σαφώς είναι δύσκολη. Βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ζωή ότι είναι πλέον μια πολύ γλυκιά ζωή, όπως είναι ζωή γλυκιά και ο σύλλογός μας. Είναι σίγουρα δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Να μην λέμε, μην κάνουμε. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε τις καταστάσεις, όχι σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και γιατί θέτουμε τα ερωτήματα. Έτσι, ένας διαβητικός πρέπει να ξεκινήσει την ημέρα του με πάπειρες μετρήσεις, με ενέσιμα σχήματα, αν κάνει πολλαπλές ενέσεις ή με αντλία ινσουλίνης. Που εντάξει, είναι μια διαφοροποίηση, αλλά πάλι πρέπει να μετράει συχνά, πρέπει να προσέχει τη διατροφή του. Πρέπει όταν κάνει κάποια πράγματα να εντάσσει το διαβήτη μέσα σε αυτά τα πράγματα για να μπορεί να τα τελειοποιήσει μια άσκηση, να πάει σε ένα γυμναστήριο. Πρέπει γενικά να είναι σε επαγρύπνηση. Βέβαια, το μαγικό κλειδί σε όλο αυτό είναι να αποδεχτεί το διαβήτη. Γιατί αν δεν το αποδεχτεί, τότε υπάρχουν προβλήματα. Το να ζεις και να αποδεχτείς με το διαβήτη σου, που είναι πλέον ο καλύτερος σου φίλος, που δεν θα σε προδώσει ποτέ εκτός αν τον προδώσεις εσύ, αν δεν τον προσέξεις, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού σήμερα, εν έτη 2018, να πει κάποιος ότι έχω σακχαρώδη διαβήτη, τύπου 1, τύπου 2, ό,τι τύπος και να είναι. Είναι ταμπού. Με λυπεί αυτό που θα πω, αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο ταμπού. Κάτι που το βίωσα στην Πάτρα, γιατί εγώ όταν νόσησα το 1993, σε μια εποχή το οποίο δεν υπήρχε τόση ενημέρωση για το σακχαρώδη διαβήτη και σε χωριό, σε επαρχία, δεν είχα κανένα πρόβλημα αντιμετώπισης. Στην Πάτρα βλέπουμε εν έτη 2018, μιλάω για την Πάτρα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλη πόλη, σε αυτή ζω, σε αυτή είμαι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλο ταμπού. Παιδιά που δεν λένε ούτε στο σχολείο τους ότι έχουν διαβήτη. Γονείς που προωθούν τα παιδιά στο να μην λένε ότι έχουν διαβήτη. Ενήλικες οι οποίοι δεν θέλουν να πούνε διαβήτη είτε στη σχέση τους, είτε στην καθημερινότητά τους, είτε στην εργασία τους, θεωρώντας ότι αυτό θα κάνει κακό. Ενήλικες που λένε δεν έχω διαβήτη και όμως αν το ψάξεις στην κουβέντα θα σου πούνε εντάξει παίρνω ένα μικρό χάπι. Γι' αυτό είναι μεγάλο ταμπού. Τώρα το που οφείλεται. Που είναι πραγματικά δηλαδή προκαλεί εντύπωση όταν άλλοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ πιο βαριές νόσους, πολύ πιο βαριές ασθένειες λένε ότι έχω αυτό και προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Γιατί κάποιος να ντραπεί να πει κάτι τέτοιο? Ίσως υπήρχε η προκατάληψη από παλιά, αυτό ξεκινάει από παλιά. Βέβαια δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση. Δεν υπάρχει σωστή στήριξη από το κράτος πρόνοια. Δηλαδή όταν νοσεί κάποιος από διαβήτη θα πρέπει να υπάρχει ένας ψυχολόγος δίπλα για να μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά. Δεν έχουν όλοι την ψυχική ικανότητα να το διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε τι κάνουν, κλείνοντας τον εαυτό τους. Κλείνοντας ο ένας τον εαυτό του δεν το μεταδίδει, οπότε το θεωρεί κακό. Βέβαια, φταίει και γενικά όλο το σύνολο. Όταν πας σε μια εργασία να δουλέψεις και σου λένε «Α, έχεις διαβήτη, δεν σε προσλαμβάνουμε για αυτό το λόγο, γιατί θα θέλεις περισσότερη άδεια, γιατί θα πρέπει να μετράς το ζάχαρό σου, οπότε αυτό με πάει πίσω». Οπότε όλα αυτά έρχονται μαζί και δημιουργούν ένα ταμπού. Μισό λεπτό, γιατί έχω δύο ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά. Ναι, γιατί μου βγάλατε κάτι καινούριο, όπως ήταν αναμενόμενο στην κουβέντα. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αναζητήσει δουλειά και τους έχει πει ο εργοδότης ότι δεν θα σε πάρω γιατί έχεις σακχαρώδη διαβήτη. Βεβαίως. Στην Πάτρα. Και στην Πάτρα. Και στην Πάτρα. Και όχι μόνο.
Σε όλη την Ελλάδα. Απλά τώρα μιλάμε για το θέμα της Πάτρας. Και σε όλη την Ελλάδα ισχύει το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Το ταμπού είναι σε όλη την Ελλάδα. Απλά σε κάποιες περιοχές είναι λίγο λιγότερο, σε κάποιες περιοχές λίγο πιο πολύ. Είναι αναλόγως την εξωστρέφεια που έχει και ο καθένας. Εκεί είναι αναλόγως το πόσο άνθρωποι είμαστε. Σωστό. Γιατί είναι το βασικό να είμαστε άνθρωποι. Θα προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα. Ναι, πραγματικά με πολλά πράγματα μπορεί να ακούγονται πολλές φορές. Είναι όμως τόσο σκληρά, είναι τέτοια χαστούκια. Είναι. Να ακούς δηλαδή ότι ένας άνθρωπός σου που έχει ένα πρόβλημα υγείας, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το σακχαρό διαβήτη, και αυτό προσπαθούμε να πούμε, δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει όλα όσα κάνουμε και εμείς. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και σκεφτείτε τι χαστούκι είναι όταν το βιώνει ο ίδιος ο ασθενής αυτό. Και το να ακούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν εργοδότες που λένε ότι δεν θα σε προσλάβω γιατί θα ζητήσει λίγη παραπάνω άδεια γιατί έχει σακχαρό διαβήτη. Ναι, μα μπορώ να κάνω όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει και εσύ. Φυσικά. Ο διαβήτης δεν σε κάνει, δεν σε θεωρεί ανίκανο για εργασία. Μα γι' αυτό μου προξενήσε τεράστια εντύπωση αυτό που άκουσα, γιατί ένας άνθρωπος, ζει κανονικά ένας άνθρωπος που είναι αντιμέτωπος με αυτό το σακχαρό διαβήτη. Δεν βάζουμε όλους τους εργοδότες, υπάρχουν και εργοδότες που δεν σαφώς, αλλά και, δύο περιπτώσεις να υπάρχουν. Εγώ προσωπικά, και είναι η άποψή μου, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Είναι. Ένας άνθρωπος που έχει την ικανότητα, που έχει όλα τα στοιχεία για να αποκτήσει μία δουλειά και πάει να ζητήσει μία θέση εργασίας, να καλύψει μία θέση εργασίας, να του πεις ότι δεν θα σε προσλάβω γιατί ξέρεις έχεις σακχαρό διαβήτη και θα μου ζητήσει περισσότερη άδεια. Είναι συγκλονιστικό και που το άκουσα. Είναι συγκλονιστικό, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια όμως αυτή. Πάμε στο κομμάτι όμως με τα παιδιά, που είπατε πριν από λίγο ότι πολλοί γονείς λένε και στα παιδιά τους ότι μην το πεις στο σχολείο. Ήθελα να πάμε λίγο αργότερα σε αυτό το θέμα, αλλά αφού το αναφέρατε, πώς είναι δυνατόν ένας γονιός να πει στο παιδί του μην το πει στο σχολείο, όταν το παιδί μπορεί να χρειαστεί και ακόμη και 5 φορές μέσα στην ημέρα να κάνει μία ένεση. Δεν ξέρω πώς χρειαστεί και παραπάνω, δεν γνωρίζω ακριβώς. Ναι, είναι αναλόγως στις περιπτώσεις και αναλόγως στις καταστάσεις. Αυτό γίνεται, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, η μη αποδοχή. Όταν ένα παιδάκι είναι πολύ μικρό σε ηλικία, που ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιες έννοιες, αν δεν το αποδεχτούν οι γονείς για να το περάσουν αυτό το πράγμα της αποδοχής, δεν θα το αποδεχτεί ποτέ και το παιδί. Όταν λοιπόν ο γονιός θα γράψει το παιδί του στο σχολείο ή θα πάει τη χρονιά που νόσησε και δεν θα το πει στους δασκάλους, το παιδί τι αποτέλεσμα θα έχει? Το αποτέλεσμα θα είναι να πάθει κάποια στιγμή υπογλυκαιμία, γιατί δεν θα μετρήσει το ζάχαρό του, επειδή θα ντρέπεται, και να πέσει κάτω, ούτως ώστε η σχολική μονάδα και η εκπαιδευτική να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει και να το μάθουν ξαφνικά. Έχουν γίνει και λάθος διαγνώσεις πάνω σε αυτό, καλώντας ασθενοφόρο. Να μην μπορεί να φάει σωστά και να έχει μια υπεργλυκαιμία, το άλλο άκρο, και να μην μπορεί να διαχειριστεί, να θέλει να πηγαίνει συνέχεια τουαλέτα, θα πρέπει να πίνει πολύ νερό. Και εκεί ίσως καμιά φορά οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την προσοχή τους λίγο στο όταν βλέπουν κάτι τέτοια συμπτώματα και δεν είναι ενημερωμένοι, ότι να το ψάξουν λίγο τι γίνεται. Γιατί σας λέω, δυστυχώς υπάρχουν σήμερα στο 2018 ακόμα οικογένειες που δεν λένε το τι συμβαίνει στο παιδί τους. Που πρέπει δηλαδή, να αλλάξει για αυτό. Για να το κατανοήσουμε, θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους. Γιατί μπαίνει σε κίνδυνο ένα παιδάκι. Φυσικά. Που μπορεί να είναι στο σχολείο και να μην γνωρίζει κανείς τι ακριβώς πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει. Θέτουν δηλαδή, επιλέγουν κάποιοι γονείς να θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά τους, μην ενημερώνοντας στο σχολείο τους εκπαιδευτικούς ότι το παιδί αντιμετωπίζει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή σήμερα και τέτοια περιστατικά, μου λέτε. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά, ναι, δυστυχώς. Και αυτό θέτει περισσότερο σε κίνδυνο, ειδικά στην υπογλυκαιμία. Γιατί όταν κάποιο παιδί πέσει σε υπογλυκαιμικό σοκ, που θα πρέπει ούτως ή άλλως να καλεστεί ασθενοφόρο για να γίνει η ένεση γλυκαγόνης, που έτσι πρέπει να γίνει, τα λεπτά που θα περάσουν μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ή οποιοδήποτε θα αναλάβει να κάνει την ένεση γλυκαγόνης που θα πρέπει να έχει μαζί του, που σε περίπτωση που δεν είναι ενημερωμένοι, φυσικά δεν θα μπορεί να δεν θα ψάξουν καν. Δεν θα ψάξουν καν. Θα καλέσουν ένα ασθενοφόρο και θα πούνε πάρτε το παιδάκι, κάτι έπαθε. Μπορεί να κοστίσουν μέχρι και τη ζωή. Γιατί μιλάμε, νεκρώνουν εγκεφαλικά κύτταρα στο υπογλυκαιμικό σοκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μας έχει τύχει περιστατικό, βέβαια, και με δασκάλους που να μην θέλουν να αποδεχτούν αυτό το κομμάτι. Θα το συζητήσουμε πιο κάτω, αυτό στην εκπαίδευση, το τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο το φάσμα. Ακούμε πράγματα που θα ευχόμουν να μην τα ακούω. Βέβαια, συμβαίνει καθημερινά αυτό στη ζωή μας. Αλλά πραγματικά
το να θέσει κάποιο σε κίνδυνο την υγεία, τη ζωή την ίδια του παιδιού του, γιατί δεν θέλει να πει ότι το παιδί έχει τη σακχαρώδη διαβήτη. Κάτι δηλαδή που αντιμετωπίζεται, το ξαναλέω, αντιμετωπίζεται και τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ζουν και ζουν καλά, προσέχουν τον εαυτό τους, προσέχουν τι τρώνε, τι κάνουν, αθλούνται και ζουν καλά. Και το να το κρύψουμε και να θέσουμε σε εκείνο ένα παιδάκι που δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Φαίνεται αδιανόητο. Και ξέρω ότι αυτό μετά, μεγαλώντας το παιδί, έχει αποκτήσει αυτή την νοοτροπία. Προφανώς. Όχι νοοτροπία. Ένα φόβο ότι κάτι έχω. Κάτι έχω και δεν πρέπει να το πω γιατί θα με στιγματίσουν. Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω πηγαίνω με αυτό που ακούω. Δυστυχώς αυτό το αντιμετωπίζω τα τελευταία χρόνια και εγώ το ίδιο πιστεύω. Δυστυχώς όμως, είναι πολύ λύπηρο. Νομίζω ότι είναι λάθος σε κάθε περίπτωση. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μάλλον με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Το βλέπω, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι να κλείσουμε ακόμα. Λοιπόν, εσείς τώρα καλύψατε σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι, 11 χρονών. Τι ακριβώς έγινε? Είχα ένα θλιβερό συμβάν στην οικογένειά μου. Πέθανε ο μπαμπάς μου. Οπότε βίωσα πολύ άσχημα ανασωπητικά όλη την κατάσταση αυτή. Ήμουνα χάλια, πέρασα και μια πολύ βαριά ίωση ταυτόχρονα. Ούτως ώστε το ανοσοποιητικό μου ήταν πλήρες κατεστραμμένο. Και ήρθε και χτύπησε την πόρτα ο γλυκός μου φίλος. Μετά από 6 μήνες, βέβαια. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η πιο εύκολη κατάσταση. 11 χρονών. Αμέσως όμως ενημερωθήκατε, σας είπαν οι γονείς σας ότι υπάρχει αυτό και αυτό. Πώς έγινε? Ήταν δύσκολο, δεν θα πω ότι ήταν εύκολα. Mm-hmm. Μακάρι να είχαμε τις τεχνολογίες και τις ενημερώσεις που γίνονται τότε και το 1993. Mm-hmm. Μακάρι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να διαχειριστεί ένας γονέας που ήταν πλέον μόνος του, να διαχειριστεί την οικογένεια, ένα παιδί που ξαφνικά νόσησε και δεν ξέραμε καν τι είναι ο διαβήτης, έτσι. Να μπει σε ένα φάσμα διατροφής πολύ συγκεκριμένης, πολλές ενέσεις, ένα παιδί που μπαίνει στην εφηβεία, μιλάω από την πλευρά του γονιού, το οποίο δεν ήταν εύκολο και για μένα, δεν ήταν στο θέμα της αποδοχής. Από όσο δηλαδή πάω ανατρέχοντας πίσω πλέον, δεν είχα ποτέ το θέμα γιατί το έπαθα. Δεν υπήρξε αυτή η ερώτηση. Ναι, δεν ξέρω ίσως γιατί, ίσως επειδή βοήθησε και το σχολικό περιβάλλον και το περιβάλλον γενικότερα, ότι δεν μου είχαν ποτέ φυστήσει ότι κάτι έχει βάσο. Okay, ναι, έχει κάτι βάσο, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε αυτό δεν μου γέννησε ποτέ το ερώτημα. Απλά σαν παιδί πάνω στην εφηβεία, φυσικά δεν είχα πολύ, δεν είναι προς τιμήν μου, αλλά δεν είχα καλές ρυθμίσεις γιατί ήταν πάνω στην όλη αντίδραση. Και ο διαβήτης έχει να κάνει με την αντίδραση. Δηλαδή, όσο λες το διαβητικό, μη φας, μην κάνεις εκείνο. Είναι λίγο η νόσος που σε κάνει έτσι που θα το κάνεις ούτως ή άλλως, έστω και στα κρυφά. Ήταν άλλες εποχές όμως, λέω τότε. Δεν υπήρχε τόση ευχέρεια σε φαγητό, τόση ευελιξία στο φαγητό, μάλλον. Έπρεπε να ακολουθείς σαν στρατιωτάκι κανόνες που δεν έπρεπε να ξεφύγεις. Που αν ξέφευγες έστω και για μία φέτα ψωμί παραπάνω ή ένα σοκολατάκι, το ζάχαρο αποδιοργανώνονταν τελείως. Άλλα φάρμακα, έτσι, έχουν εξελιχθεί και τα φάρμακα, η αλήθεια είναι. Οι ινσουλίνες έχουν και πάνε και προς το καλύτερο. Αλλά γενικά, σαν εφηβεία ήταν δύσκολη, μέχρι που ενηλικιώθηκα και πήρα τη ζωή στα χέρια μου. Κάνατε κάποιες ενέσεις στο διάστημα της ημέρας. Ξεκίνησα, βέβαια, για τα σημερινά δεδομένα, πρωτόγονο τρόπο, με την κανονική σύρυγγα της ινσουλίνης. Ναι, είμαι από τους πιο παλιούς. Ναι. Συνέχισα με την πένα ινσουλίνης στην πιο εξέλιξη και τα τελευταία 14 χρόνια φοράω και αντλία ινσουλίνης. Τα αποδεχτήκατε όμως όλα αυτά εύκολα. Δηλαδή και το περιβάλλον το οικογενειακό βοήθησε. Σίγουρα. Και το περιβάλλον της εκπαίδευσης βοήθησε. Οι φίλοι σας όλοι γνώριζαν ότι η βάσο. Ναι, έχει δεν ξέρω αν γνώριζαν ακριβώς τι σημαίνει διαβήτης. Πραγματικά δηλαδή. Το γνώριζαν όμως. Ναι, γνωρίζαν ότι έχω διαβήτη. Μπορεί να μην ξέραν ακριβώς τι σημαίνει. Το πιστεύω αυτό. Αλλά όμως ακολουθούσαν τους κανόνες που έπρεπε, που είχαν πάρει τις οδηγίες από τον γιατρό, από τους γονείς μου, από τον περίγυρο το δικό μου. Ακολουθούσαν αυτούς τους κανόνες και υπήρχε μια πλήρη και κανονική συμβίωση με το διαβήτη και εμένα και μέσα στη σχολική κοινότητα και γενικότερα. Και εσείς μεγαλώσατε, αποδεχτήκατε την κατάσταση χωρίς να έχετε κάνει ένα πρόβλημα. Κάνατε και οικογένεια, έχετε και δύο υγιέστατα παιδάκια. Και όλα κυλούν σαν να μην συμβαίνει κάτι το πολύ σημαντικό. Έχετε αποδεχτεί δηλαδή μια κατάσταση, το βιώνετε και το βιώνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι έτσι?
Δεν με εμπόδισε ποτέ ο διαβήτης να κάνω κάτι. Στα όρια βέβαια από αντοχές που έχει ο οργανισμός μου πάντα, έτσι. Και αυτό είναι και το μήνυμα, ότι κάνουμε τα πάντα μέχρι τα όρια που έχει ο οργανισμός μου. Και αυτό επιμένω, γιατί μου είπατε πριν ότι κάποιοι γονείς το κρύβουν. Είστε ένα ζωντανό παράδειγμα που δείχνει ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει και στηρίζεται από το περιβάλλον του, όχι μόνο δεν αποκτά στη ζωή του προβλήματα και εννοώ ενοχικά ότι κάτι έχω, αλλά ζει και ζει πολύ καλά και κάνει και υπέροχη ζωή και υπέροχα βήματα σε αυτή τη ζωή. Μα δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όπως θα μπορούσε να έχει μια άλλη νόσο, που απλά δεν θα είχε τόσα πράγματα να διαχειριστεί, έχει το διαβήτη. Απλά είναι όλο θέμα λίγο στο μυαλό. Εγώ πιστεύω. Είναι ώρα να το αλλάξουμε αυτό το θέμα του μυαλού, νομίζω, για να βοηθήσουμε την κατάσταση και για να βοηθήσουμε και τους γύρω μας που μπορεί να έχουν διαβήτη. Λοιπόν, ποια είναι όμως τα όπλα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Είπατε ότι έχουν αλλάξει τα φάρμακα και από τότε που το βιώσατε εσείς ως πρώτη εμπειρία. Είναι καλύτερη η κατάσταση σήμερα. Σαφώς έρχονται νέες τεχνολογίες καθημερινά και θα έρχονται. Είναι κάτι το οποίο επειδή εξελίσσεται το διαβήτης, όπως είπαμε, σίγουρα και η κάστοτε εταιρεία προχωράει πιο μπροστά. Ήδη δηλαδή, όπως ανέφερα και πριν, από τη σύριγγα φτάσαμε στην πένα, που είναι έστω και αισθητικά ακόμα καλύτερη και για ένα μικρό παιδάκι από το να βλέπει μια σύριγγα ινσουλίνης. Είμαστε στην αντλία ινσουλίνης, ένα επίτευγμα το οποίο σου δίνει καλύτερη ελευθερία κινήσεων, καλύτερη ποιότητα ζωής γιατί μειώνει τις υπογλυκαιμίες, σαφώς πολύ καλύτερο. Βέβαια, σε όλο αυτό και οι εξελιγμένες ινσουλίνες που βγαίνουν συνεχώς και κάνουν καλύτερη ρύθμιση στον οργανισμό. Όπως και τα χάπια, φυσικά, να μιλήσουμε για τους τύπου 2, ότι και τα χάπια κάθε φορά, κάθε χρόνο ανανεώνονται και γίνονται σαφώς πιο δραστικά. Είναι όπλα. Τώρα έχουμε τα καινούργια δεδομένα με τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης, που είναι μέσω ενός μιας υποδόρειας βελονίτσας, δεν είναι βελόνα, είναι ένα πλαστικό τέλος πάντων. Έχουμε συνεχή καταγραφή γλυκόζης που είτε μεταφέρονται σε έναν μετρητή, σε έναν τύπου μετρητή, είτε μεταφέρονται στον καταγραφέα της αντλίας που μπορεί να φοράει. Το οποίο αυτό μειώνει σημαντικά τα τρυπήματα στα δάχτυλα, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν ένας διαβητικός τύπου 1 κάνει 8 και 10 φορές μετρήσεις την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι τα δάχτυλα. Τόσες πολλές φορές απαιτείται, τόσες πολλές φορές σε κάποιες περιπτώσεις. Απαιτείται γιατί πρέπει να έχεις τον έλεγχο για να μπορείς αυτό που θα φας να μπορέσεις να το διαχειριστείς έτσι σωστά με την ινσουλίνη σου, ούτως ώστε να μην ανεβεί το ζαχαρός σου. Τελικά το κομμάτι της ισορροπίας είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή το να μετράει κάποιος 8 φορές την ημέρα και να πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι σκληρό. Γι' αυτό και είπαμε. Ναι, μεν οκ, αλλά είναι δύσκολη η ζωή του διαβητικού. Δεν είναι πανεύκολη. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολη. Έτσι. Αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Μπορείς να προσαρμοστείς όμως αυτά. Μπαίνει και αυτό μέσα στη ζωή σου. Σου γίνεται πλέον βίωμα. Α, ναι, είναι ιό. Ας κάνω μία μέτρηση. Το κάνεις μετά ασυναίσθητα από κάποιο καιρό. Μετά από τα χρόνια το κάνεις ασυναίσθητα. Σου είναι βίωμα. Και η επιστήμη έρχεται για να βοηθήσει για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η επιστήμη έρχεται να βοηθήσει. Το κράτος μας αφήνει λίγο πίσω σε όλο αυτό. Ήδη σκεφτείτε ότι για αυτή την καταγραφή που μπαίνει στο χέρι, το επωνομαζόμενο Libre, που σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποιοι, μετά από 2 χρόνια αγώνων, τώρα μπήκε στο ΦΕΚ, το οποίο ακόμα περιμένουμε να μπει και στη συνταγογράφηση που μας είπαν το Δεκέμβριο. Που είναι φοβερό κομμάτι αυτό, γιατί ειδικά για τα παιδάκια που νοσούν, που πρέπει να τρυπιούνται τόσες πολλές φορές, δεν είναι μόνο 8, και φυσικά όπως καταλαβαίνετε οι γονείς που έχουν το άγχος θα τα μετρήσουν και παραπάνω, το να τρυπάνε το δάχτυλό τους σε σύγκριση με το απλά να περνάνε σε ένα σκάνερ εδώ στο χέρι για να βλέπουν τη μέτρηση είναι πολύ σημαντικό. Σαφώς και πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια διαδικασία, όπως το είπαμε, που είναι δύσκολη. Ναι. Είναι δύσκολη. Και είναι κάτι που θα δώσει μια πολύ σημαντική ανάσα, να το αποφασίσουν και στο Υπουργείο και το εντάξουν και στην Το εντάξαν, αλλά περιμένουμε και συνταγογράφηση. Ναι. Να μπει στη συνταγογράφηση. Υπάρχουν και άλλες δικλείδες που πρέπει να γίνουν για να μην υπάρχουν και ασθενείς δύο ταχυτήτων, γιατί αυτό θα χορηγείται μόνο στους διαβητικούς τύπου 1. Οι τύπου 2 δηλαδή. Γιατί έχουμε αυτούς τους διαχωρισμούς, δηλαδή τι γίνεται με τις πολιτικές υγείας και θεραπείας, είναι αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, τι γίνεται δηλαδή. Γιατί μπήκε αυτός ο διαχωρισμός. Να ρωτήσουμε καλύτερα τους υπουργούς. Δεν γνωρίζετε ούτε κι εσείς. Δηλαδή δεν είπανε και μια δικαιολογία. Τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία, πάντα υπάρχει αυτό. Απλά τώρα είναι και πιο έντονο, ίσως επειδή το κοινό το τρέχουμε και πιο πολύ. Έχουν δημιουργήσει ήδη, τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για τον ζαχαροδιαβήτη, ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτοί που έχουν ασφάλεια, ναι, παίρνουν και όλα όσα δικαιούνται.
από το ταμείο, είτε λέγεται αντλία ινσουλίνης, χωρίς κάποιο κόστος, είτε λέγεται καταγραφή, είτε λέγεται τα αναλώσιμα που είναι τα αναγκαία για τη μέτρηση. Ενώ οι ασθενείς που είναι ανασφάλιστοι, που είναι πάρα πολύ πλέον με αυτή την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, αναγκάζονται να παίρνουν τα αναλώσιμα για το διαβήτη τους, για τη διαχείριση του διαβήτη τους από τα νοσοκομεία. Τα οποία ναι, μεν νοσοκομεία δίνουν τις περισσότερες φορές, γιατί υπάρχουν και περισσότερες φορές, υπάρχουν και κάποιες φορές που δεν έχουν, έχουν έλλειψη, αλλά έχουν όμως και αμφιβόλου ποιότητα υλικά. Τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Το οποίο αυτό φυσικά επιβαρύνει την κατάσταση του διαβητικού. Άρα, ένα από τα σημαντικά, λέτε, είναι να μπουν και οι ανασφάλιστοι. Ναι. Να μπορούν να παίρνουν όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά τους, να μπουν όλοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ήδη έχει κατατεθεί από τους συλλόγους και από την Ομοσπονδία, έχει κατατεθεί ότι να μπορούν έστω οι ανασφάλιστοι να παίρνουν τα φάρμακα τους και τα αναλώσιμά τους βασικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, που είναι σαφώς πιο στελεχωμένα. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Όπως επίσης και με το να σταματήσει και η συμμετοχή στους τύπου 2 που λαμβάνουν ινσουλίνη, που αυτή τη στιγμή πληρώνουν 10% συμμετοχή στην ινσουλίνη τους. Ενώ οι διαβητικοί τύπου 1 δεν έχουν συμμετοχή στην ινσουλίνη και σε κανένα φάρμακο. Γι' αυτό σας μίλησα για ασθενείς 2 τραχυτήτων. Είναι δηλαδή οξύμορο αυτό το πράγμα. Ναι, φυσικά. Όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με έναν άλλον και ξαφνικά επειδή διαφέρουν σε ένα τύπο. Που είναι μια μικρή διαφορά, έτσι. Μιλάμε από την κληρονομικότητα στο ήρθε και απλά, έγινε συμπτωματικά. Ναι, απλά ο τύπου 2, όταν φτάσει πλέον στην ινσουλίνη, στο χειρισμό, είναι σαν τύπου 1. Γιατί όταν και ο τύπου 2 φτάνει να κάνει πολλαπλό σχήμα ενέσεων, γιατί αλλιώς δεν ρυθμίζεται, είναι κανονικά σαν κατηγορία σαν τύπου 1. Άρα δεν έχει και καμία διαφοροποίηση, μου λέτε. Για ποιο λόγο δηλαδή η ινσουλίνη να κρατιέται 10% συμμετοχή στους τύπου 2 και στους τύπου 1 να είναι μηδενική. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι γίνεται με τις πρωτοβουλίες γενικότερα της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. Βλέπω υπάρχουν αρκετά κενά. Πολλά. Και εσείς δίνετε τη δική σας μάχη. Όπως ανέφερα και πριν, στην τελευταία κινητοποίηση προσπαθήσαμε να κάνουμε και το προλάβαμε στο τσακ. Πριν ψηφιστεί ο ενιαίος κανονισμός για τις παροχές υγείας, πραγματικά ήταν καταπέλτης για τους διαβητικούς. Κόβανε αναλώσιμα. Αντί να προσθέσουνε, κόβανε αναλώσιμα. Το διαβητικό παπούτσι, που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που παθαίνουν ακροτηριασμό, δεν υπήρχε καν. Προληπτική εξέταση δεν υπήρχε καν. Στις συμμετοχές τα αφήνανε τα ίδια. Το Λίμπρε, όπως σας είπα πριν, δεν το είχαν καν να το εντάξουν. Το είχαν αφήσει τελείως, ενώ υπήρχαν κινητοποιήσεις και όλα αυτά. Ευτυχώς, τελευταία στιγμή και μέσω της κινητοποίησης της Ομοσπονδίας και όλων των συλλόγων που είμαστε, επειδή θορυβηθήκαν ότι θα γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα, τελευταία στιγμή δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, σίγουρα έπαιξε ρόλο όμως, γιατί όταν μιλάμε για πολλούς διαβητικούς που θα κατεβούν σε ένα υπουργείο απ' έξω και θα τους πετάξουν έστω τις αντλίες ή και θα τους πούνε πάρτε τι θα τις κάνουμε. Γιατί θέλουν να βάλουν ακόμα και συμμετοχή στην αντλία ινσουλίνης. Σκεφτείτε ότι σίγουρα κάπου τους θορύβησε αυτό όλο το κομμάτι. Προφανώς. Και τελευταία στιγμή, τουλάχιστον, να μιλήσω για τους διαβητικούς, εμείς πήραμε και παραπάνω αναλώσιμα σε κάποιες περιπτώσεις. Πέρασε και το διαβητικό παπούτσι μέσα στο νέο κανονισμό παροχών, η αποζημίωσή του δηλαδή. Το Λίμπρε, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, κενά, έτσι, γιατί, για όλα αυτά που γίνονται. Τώρα και είστε σε μόνιμη επαγρύπνηση, ναι. Μήπως κάτι γίνει, γιατί έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στα νομοσχέδια μέσα, περνάει ένα νομοσχέδιο με ένα γενικό τίτλο, και παλαιότερα θα γινόταν, και μέσα περνάνε άρθρα πολλά, γίνεται χαμός. Δηλαδή μπορεί να περάσουν πράγματα που δεν το πιστεύει κανείς, τι δουλειά αυτό, έχει αυτό το θέμα σε αυτό το άρθρο. Αυτό που σας ανέφερα πήγαινε να περάσει μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε μία τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, επειδή είμαστε και αρκετά δύσκολα τα πράγματα στη χώρα και πρέπει να βρούμε και να κόψουμε και από πού θα κόψουμε. Οπότε πάμε να κόψουμε λίγο διακριτικά και περνάμε τα νομοσχέδια ή όλα μαζί ή με πολλές σελίδες. Στο βωμό όμως. Ναι. Του κάθε πολίτη, ναι, γι' αυτό με, λέω, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι' αυτό λέω βρίσκεστε σε μόνιμη επαγρύπνηση μέσω των συλλόγων φυσικά και του πανελλήνιου οργάνου για να γλιτώσετε αυτό που γλιτώσατε και αυτή τη φορά και να μην γίνουν χειρότερα και για εσάς. Να προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Το θέμα είναι να μήπως καταφέρουμε και βρεθούμε στο σημείο να μην προσπαθείτε γι' αυτό, αλλά μακάρι. Να προσπαθείτε, μάλλον να κάποια στιγμή το Υπουργείο Υγείας να δει έτσι λίγο και περισσότερο τα προβλήματα και να δώσει λύσεις.
Νομίζω ότι δεν να πάτε να καταθέσετε ένα υπόμνημα με αιτήματα και να πείτε αυτά είναι τα προβλήματα, να μας τα λύσετε και να σου πει ναι, θα σας τα λύσουμε. Μακριά αυτή τα υπομνήματα πηγαίνουν συνέχεια. Το θέμα είναι ότι μπορεί να σου πούνε θα σταλίσουμε. Το θα σταλίσουμε δεν ξέρουμε την ημερομηνία της λύσης. Δεν μπορεί έχει να είναι έρθει σε ακόμα, ένα, σε δύο, σε δέκα χρόνια, δεν το ξέρουμε αυτό. Με ό,τι αλλαγή συνεπάγεται στο πολιτικό προσκήνιο και όλα αυτά, έτσι. Γιατί παίζουν και αυτά ρόλο. Εσείς όμως συνεχίζετε να προσπαθείτε. Και αυτό είναι το μήνυμα και είναι πολύ σημαντικό. Και θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να προλάβετε τόσο άσχημες εξελίξεις είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για όλους τους ανθρώπους για τους οποίους παλεύετε. Μάχεστε. Το καταδύναμε. Και θα το κάνουμε μέχρι όσο μπορούμε. Τι γίνεται με το κομμάτι της ενημέρωσης? Το κομμάτι της ενημέρωσης είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Υπάρχουν όλα τα social media στην εποχή που ζούμε, που υπάρχουν ομάδες διαβητικών, υπάρχουν σελίδες για το διαβήτη, υπάρχουν... Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι όμως ότι ποια είναι η σωστή πληροφόρηση. Γιατί ναι, μεν γίνεται δουλειά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες, υπάρχει και πληροφόρηση, αλλά δεν είναι πάντα η σωστή. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές ο κόσμος, ο αναγνώστης, αυτός που θα διαβάσει, που χειρίζεται τα social media, να πάθει μια σύγχυση. Τι συμβαίνει, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, τι γίνεται. Εμείς εδώ το παλεύουμε. Το παλεύουμε να κάνουμε ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Και η ενημέρωση χρειάζεται να γίνει και η εκπαίδευση σε αυτούς που δεν πάσχουν από διαβήτη. Αυτοί που πάσχουν από διαβήτη, καλός ή κακός, θα μάθουν να μπουν σε ένα ρυθμό έτσι, το οποίο θα πρέπει να προσέχουν το διαβήτη τους. Mm-hmm. Αυτοί που δεν νοσούν πρέπει να ενημερωθούν σωστά, είτε για να προλάβουν, είτε για να μπορούν να διαχειριστούν το άτομο με ζαχαροδιαβήτη απέναντί τους. Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση. Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση. Πού βρισκόμαστε, είπατε το παλεύουμε. Εγώ θα μιλήσω σαν σύλλογος από εδώ και πέρα, ότι εμείς σαν σύλλογος από την ώρα της ίδρυσής μας και μέχρι και τώρα που μιλάμε, είμαστε καθημερινά στο πλαίσιο της ενημέρωσης όλο το χρόνο. Είτε με ημερίδες, είτε με βγαίνοντας, κάνοντας μετρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας, της Ηλίας, της Τολοκαρνανίας, που δεν έχουν πρόσβαση σε νοσοκομείο, που ακόμα σκεφτείτε ότι κάναμε τέτοιες ενέργειες και βρήκαμε νέα περιστατικά που δεν γνωρίζαν καν ότι είχαν διαβήτη. Ενημερωτικές ομάδες, βγαίνουμε προς τα έξω όσο μπορούμε. Γιατί είπαμε, εφόσον υπάρχει το ταμπού, ξέρετε, ακόμα και πολλές φορές δεν έρχονται να σου ζητήσουν τη γνώμη σου. Ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή πολλές φορές πέρασε Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, τι ακούστηκε. Πολύ λίγα πράγματα σε τοπικό επίπεδο. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί και θα μιλάμε και μέσα από ιστοσελίδες και μέσα από τις δράσεις μας. Το παλεύουμε και όπου σταθούμε και βρεθούμε, εφόσον έχουμε πλέον το διαβήτη μας τον έχουμε δικό μας άνθρωπο, το λέμε παντού τι σημαίνει διαβήτης. Ακόμα και ένα λιθαράκι κάθε φορά να μπαίνει είναι πολύ σημαντικό. Πήγαμε στο σύλλογο, πήγαμε στο κομμάτι του συλλόγου, την ίδρυση του συλλόγου είχαμε και εκεί η Πάτρα είχε έτσι ένα κενό και σε ένα τέτοιο σύλλογο μέχρι τη μέρα της ίδρυσης. Οφείλεται και αυτό στο ταμπού. Δεν ξέρω. Σύλλογος υπήρχε και πιο παλιά στην Πάτρα. Ο οποίος τα τελευταία χρόνια πριν ενδρύσουμε το δικό μας υπήρχε ανενεργός. Τους λόγους δεν μπορώ να τους ξέρω. Δεν ήμουν ποτέ για να εκεί για να ξέρω. Δεν ήμουν και εδώ για να ξέρω. Γι' αυτό λέω ένα κενό. Ναι. Γιατί είχε μεσολαβήσει ίσως, ένα ίσως κενό έφταιγε, που ναι, είχε. Ίσως έφταιγε και το ταμπού, ίσως η πολιτική γενικότερα το πώς συμπεριφέρονται. Γιατί παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Γι' αυτό γιατί το λέω. Όταν το 2013 εμείς αποφασίσαμε μαζί με τον κύριο Αντώνη Χαροκόπου, τον πλέον βοηθό περιφερειάρχη, να στήσουμε ένα σύλλογο, ήταν η ανάγκη καθαρά, γιατί επειδή είμαι χρόνια μέσα στους συλλόγους και σε όλα αυτά και με ήξερε ο κύριος Χαροκόπος, υπήρχε η ανάγκη της ενημέρωσης και το να μπορώ να απευθυνθώ σαν διαβητική, και εγώ και κάποια άλλα μέλη, ιδρυτικά μέλη, να απευθυνθούμε κάπου και να μπορούμε να βρούμε τη λύση μας, στο πρόβλημά μας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν το ξεκινήσαμε έστω και δειλά-δειλά, βέβαια, μέσα από πολύ πόλεμο σε εισαγωγικά, με πολλή δουλειά, θα το ξαναπώ. Ίσως το ότι δεν έχουμε πολλά μέλη αυτή τη στιγμή, από το 2013 μέχρι το 2018 που είμαστε 5 χρόνια, είμαστε μόνο 160 μέλη, οφείλεται στο ότι εμείς σαν σύλλογος έχουμε οριοθετήσει κάποια πράγματα. Μέλος μας γίνεται είτε ο άνθρωπος που νοσεί από διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, τα παιδιά
που νοσούν με διαβήτη εκπροσωπώντας τα από το γονέα τους μέχρι τα 18 και μετά τα 18 αναλαμβάνουν αν θέλουν να συνεχίσουν μόνα τους στο σύλλογο. Αυτό ίσως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί στα προηγούμενα καθεστώτα που υπήρχαν γενικότερα, μπαίναν και οι γονείς ενηλίκων παιδιών στο σύλλογο. Και συνήθως κρατούσαν αυτοί το σύλλογο. Mm-hmm. Ο στόχος όμως ενός συλλόγου δεν είναι οι γονείς μόνο. Πρέπει και ο ίδιος ο διαβητικός να μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να ξέρει για ποιο λόγο διεκδικεί. Και ίσως και γι' αυτό μας έχει πάει λίγο πίσω σε μέλη και σε όλα αυτά. Βέβαια, είμαι πολύ χαρούμενη που από αυτά τα 160 μέλη είναι και τα 160 ενεργά. Και δεν έχουμε απλά έναν αριθμό απλά για να τον λέμε. Το ότι σε μία εκδήλωση θα έρθουν όλα τα μέλη, θα μαζευτούμε σε ομάδες που κάνουμε διατροφικές, ψυχολογικές, σε δράσεις που κάνουμε πάρα πολλές, είναι σημαντικό το να σε στηρίζουν τα μέλη του συλλόγου. Θέλω να αναφερθούμε λίγο στις δράσεις και στο την πορεία έτσι του συλλόγου. Κάνετε αρκετά πράγματα. Μπορεί να μην τα γνωρίζουν όλοι, γιατί ίσως να μην τους αφορά να μην τους αφορούν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως, όπως είπατε, κάνετε αρκετά πράγματα. Κάνουμε αρκετά πράγματα, βεβαίως, έχοντας την απόλυτη στήριξη, εγώ θα έλεγα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι από την αρχή δίπλα μας. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση, γιατί μιλάμε για ένα σύλλογο νεοσύστατο θεωρητικά, το οποίο ούτε πόρους θα είχε, ούτε θα μπορούσε να βγάλει μεγάλου τύπου εκδηλώσεις σαν αυτές που κάνουμε. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, ότι είναι πάντα δίπλα μας. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάνει τουλάχιστον για τα δεδομένα των συλλόγων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω με καμάρι να το πω έτσι, ότι είμαστε ένας από τους καλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα. Μέσα στον χρόνο κάνουμε άπειρες δράσεις. Αυτές λέγονται είτε είναι ημερίδες για το διαβήτη, συγχρόνως με αναλόγως τα προβλήματα που δημιουργεί ο διαβήτης, καθένα ξεχωριστά όμως, δεν τα βάζουμε όλα μαζί, άλλα για τα μάτια, άλλα για τα πόδια, διαβήτης και ταξίδι, διαβήτης και καλοκαίρι, κάποια πράγματα, διάφορες ενότητες για το διαβήτη. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε κάνει, 2 χρόνια, συγγνώμη, ένα περπάτημα που το κάνουμε συμβολικά, βάζοντας την άσκηση θέλοντας, να βάλουμε την άσκηση μέσα. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε διαφορετικά σημεία της πόλης κάθε φορά, ούτως ώστε να παίζει και το περιβάλλον σημαντικό ρόλο, συνήθως είναι σε εξωτερικό χώρο, και μέσα από το περπάτημα γίνονται και διαδραστικά πράγματα. Το να μαθαίνουν. Και στο τέλος και εξετάσεις και παιχνίδια για τα παιδιά. Έχει μία, δεν θα το έλεγα φεστιβάλ, δεν θα μπορούσα να το πω φεστιβάλ, απλά είναι μία δράση η οποία περιέχει τα πάντα. Που μπορεί να καλυφθεί οποιοδήποτε. Είτε σε ενημέρωση, είτε σε πρόληψη, είτε σε παιχνίδι για τα παιδιά, που θα μάθουν κάτι μέσα από το παιχνίδι για τη διατροφή τους, για το διαβήτη, με συγκεκριμένους τρόπους, γιατί θέλουν και ειδικό χειρισμό τα παιδιά. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή τώρα τα τελευταία 3 χρόνια στο Run Greece, με το μήνυμα Run to Change Diabetes, τρέχουμε να αλλάξουμε το διαβήτη. Φέτος είχαμε 181 συμμετοχές και φυσικά δεν ήταν όλα άτομα με ζαχαρό διαβήτη. Ήταν άτομα που στηρίζουν το σύλλογό μας και τα άτομα ζαχαρό διαβήτη, και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ακόμα και βλέποντας ο άλλος το μήνυμα, του μένει κάτι. Συμμετέχουμε σε ημαραθωνίους με τα άτομα με αναπηρίες. Προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα σε όλους. Γενικά οι δράσεις μας είναι πολύπλευρες. Δεν σταματάμε. Τώρα, στα πλαίσια και της Παγκόσμιας ημέρας, αγγίξαμε το θέμα της ψυχολογίας. Με ψυχολόγο που ίδια ήταν γονέας παιδιού με διαβήτη και ήταν πολύ σημαντικό για το ακροτήριο να ακούσουν και αυτή την πλευρά. Και είχαμε φέρει και από το εξωτερικό πάλι γονέα παιδιού με διαβήτη και η οποία ήταν και συγγραφέας βιβλίου. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πολύ, πολύ ενημερωτικό όλο αυτό. Και φυσικά το κρατάω ως άσο στο μανίκι μου, γιατί θα ευλογήσω τα γένια μου που λένε. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα πέρυσι. Μετά την Κύπρο, που έκανε σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς για το πώς να διαχειρίζονται ένα διαβητικό παιδί στη σχολική κοινότητα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν και οι υπόλοιποι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι, γιατί το υλοποιήσαμε και σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Και συνεχίζεται. Εννοείται. Συνεχίζεται γενικότερα την δράση. Ο σύλλογος σας τρέχει πραγματικά. Δηλαδή, δεν σταματάτε, αναζητάτε τι καινούριο μπορείτε να κάνετε, επαναλαμβάνετε διάφορες δράσεις οι οποίες είχαν μεγάλη απήχηση και βοήθησαν. Είναι ένας διαρκής αγώνας και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να προσπαθούμε για να μπορούμε να
αλλάζουμε, να βοηθάμε, να συνεχίζουμε. Μα πρέπει να το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε και νέες εξελίξεις, ούτως ή άλλως. Πρέπει να γίνεται αυτό. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντα εκεί και ένα βήμα πιο μπροστά. Όχι πίσω, να πηγαίνουμε στα καινούργια δεδομένα και να προσπαθούμε να δώσουμε τα καινούργια δεδομένα σε οποιοδήποτε τομέα είναι αυτό. Είπατε λίγο για το κομμάτι της ψυχολογίας. Θεωρείτε ότι χρειάζεται... Εγώ είμαι της άποψης ότι το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να στηρίξει το οικογενειακό ή φίλοι. Μπορεί να στηρίξει έναν άνθρωπο, βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και τη βοήθεια ειδικού. Θεωρείτε ότι το ψυχολογικό κομμάτι περνά από την οικογένεια, χρειάζεται η στήριξη και κάποιου ειδικού. Ποια πιστεύετε ότι είναι η κατάσταση, βέβαια θα μου πείτε ότι είναι ανάλογα τον άνθρωπο και, και το χαρακτήρα. Νομίζω ότι ο ειδικός, ο ψυχολόγος, επιβάλλεται. 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 Είτε θες να το παραδεχτείς, είτε όχι. Επιβάλλεται, γιατί έτσι θα σε βοηθήσει να αποδεχθείς νωρίτερα το τι συμβαίνει. Είναι πολύ δύσκολο και για μια οικογένεια. Σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια που μπορεί να είναι τετραμελής. Το ένα από τα δύο παιδάκια να νοσήσει με διαβήτη. Τι γίνεται σε αυτή την οικογένεια? Ξαφνικά η μαμά είναι στον κόσμο, ο μπαμπάς στον κόσμο του. Το άλλο παιδάκι, τι γίνεται? Μπαίνει και αυτό σε ένα τρυπάκι το οποίο δεν θα έπρεπε να μπαίνει, γιατί δεν πάβει να είναι παιδί και αυτό και να έχει ανάγκη από τη μαμά του, από τον μπαμπά του. Και γιατί συνήθως οι γονείς πέφτουν πάντα στο παιδί που δημιουργείται ένα θέμα υγείας. Σε όλες τις παθήσεις, όχι μόνο στο διαβήτη. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, δεν πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια ενός ειδικού πάνω σε αυτό το κομμάτι? Μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουν την ανάγκη του άλλου, οπότε δεν μπορούμε να μένουμε κολλημένοι σε ένα σημείο. Γι' αυτό λέω επιβάλλεται. Και φυσικά η διαχείριση, το πώς μπορείς, γιατί θα ίσως έχετε ακούσει ότι λένε ότι όταν νοσείς από διαβήτη, περνάς στο στάδιο του πένθους. Είναι πραγματικότερα αυτό. Είναι τη μη αποδοχή, ότι γιατί όχι δεν έχω πάθει τίποτα, της άρνησης, όχι δεν έχω τίποτα, δεν θέλω να ξέρω ότι έχω τίποτα, και του πένθους. Που λες τώρα τι έγινε. Και εκεί είναι που πέφτουν και σε κατάθλιψη πολύ. Είτε άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη, είτε οικογένειες που μπαίνουν σε αυτό το σκηνικό. Άρα λοιπόν επιβάλλεται πλέον η βοήθεια του ψυχολόγου. Και σε αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι να πω ότι από τη νέα χρονιά εμείς θα φτιάξουμε ήδη και ομάδες στήριξης ψυχολογικές για τα μέλη του συλλόγου μας. Για γονείς και για οποιονδήποτε έχει ανάγκη φυσικά. Και αυτό με τη βοήθεια φυσικά της ψυχολόγου που είναι και γονέας παιδί με διαβήτη, οπότε το έχει ζήσει. Πάρα πολύ μπορεί σημαντικό. Θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να προστρέξουν, να χτυπήσουν μια πόρτα και να βρουν υποστήριξη, να βρουν λύση στο πρόβλημά τους, να βγάλουν ό,τι θέλουν από μέσα τους, να πούν και πολλές φορές δεν λέμε, κακώς. Υποστήριξη γίνεται ακόμα και όταν θα έρθει κάποιος στο γραφείο μας και θα μας γνωρίσει από κοντά. Πολλές φορές κάνουμε και εμείς οι ίδιοι το ρόλο του ψυχολόγου. Ακόμα και ότι θα μπορέσεις εσύ να πεις... Γι' αυτό είπα πριν ότι η οικογένεια, οι φίλοι, οι κοντινοί άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά, θεωρώ. Γενικότερα, σε οποιοδήποτε πρόβλημα, το στενό περιβάλλον, αλλά και οι δικοί μας άνθρωποι ευρύτερα, μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν. Ίσως όμως χρειάζεται, απαιτείται, όπως το λέτε και εσείς, είπατε πρέπει, επιβάλλεται. Και σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, ότι κάποιος που ήδη νοσεί από το ίδιο, από τον διαβήτη δηλαδή, μπορεί να σε καταλάβει σαφώς πολύ καλύτερα από κάποιον που δεν έχει διαβήτη. Πάντως είναι πολύ θετικό που το πετύχατε. Πιστεύω ότι το πετύχαμε. Είναι πολύ θετικό. Συγχαρητήρια. Συνεχίζετε, γι' αυτό είπα και πριν, συνεχίζετε και προσπαθείτε. Τα παρακολουθούμε όλα κι εμείς. Φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να μου πείτε εσείς ποιο είναι αυτό το μήνυμα που σήμερα μεταφέρετε. Εγώ συνοπτικά θα πω ότι κατάλαβα ότι τα στόματα παραμένουν πολλές φορές κλειστά και είναι λάθος να είναι ταμπού το να μιλήσει κάποιος για το πρόβλημά του, όποιο και αν είναι αυτό, τουλάχιστον σε άνθρωπους που πρέπει να γνωρίζουν. Ποιο είναι όμως τα κενά διαπίστωσα, διαπιστώσαμε πολλά, ακούσαμε πολλά πράγματα. Ποιο είναι όμως το δικό σας μήνυμα σήμερα? Το δικό μου μήνυμα προς όλους όσους έχουν διαβήτη, αλλά και όσους δεν έχουν, θα έλεγα ότι ελάτε κοντά μας. Πάρτε μας τηλέφωνο αν έχετε την ανάγκη. Είμαστε εκεί εθελοντικά όλοι, οποιαδήποτε ώρα, να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση που ίσως τη βιώνετε διαφορετικά ο καθένας. Εγώ θα πω κάτι, ότι όταν έχεις ζαχαρόδη διαβήτη,
δεν υπάρχει κανένα μα κανένα εμπόδιο. Ούτε στην εργασία, ούτε στη δημιουργία οικογένειας, ούτε στην ενασχόληση με δραστηριότητες, ούτε σε συμμετοχή σε συλλόγους. Όποιος το λέει αυτά είναι για μένα καθαρά δικαιολογίες. Όλα γίνονται αρκεί να το θέλουμε, να έχουμε θετική σκέψη, θετική στάση απέναντι γενικότερα στη ζωή και να λέμε ευχαριστώ κάθε μέρα που ξυπνάμε και είμαστε καλά και μπορούμε να ζούμε τη ζωή ως την τελευταία αρανίδα χωρίς κανένα πρόβλημα εφόσον προσέχουμε. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι ο διαβήτης δεν είναι τίποτα αρκεί να θέλουμε εμείς να πιστέψουμε ότι δεν είναι τίποτα. Πολύ σημαντικά και αισιόδοξα έτσι, τα μηνύματα. Είστε και αισιόδοξος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Οπότε μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα προς τον κόσμο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σήμερα τον σαχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να είναι δυνατοί, να συνεχίζουν όπως είπατε και εσείς τη ζωή σας, τη ζωή τους όλοι. Είναι ένα μήνυμα καλό και έτσι. Καλό θα ήταν και τα Υπουργεία να ενσκύψουν στα προβλήματα και να δώσουν λύσεις. Μακάρι. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα αυτό που μας δώσατε. Και για τα θετικά που ακούσαμε. Έχουμε ανάγκη να ακούμε και θετικά και να δίνουμε και δύναμη και κουράγιο και να σταματήσουμε να κρύβουμε καταστάσεις. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.